Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι! Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Μία από το κανάλι τη Ναυτεμπορική. Εκτεκταμένου ελέγχου σε επιχειρήσει και ελεύθερου επαγγελματίε που δεν έχουν διασυνδέσει τα POS με τι ταμιακέ μηχανέ, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπω αποκάλυψε ο διοικητή τη Γιώργο Πιτσιλή, μιλώντα στην δημόσια τηλεόραση. Έχουμε ξεκινήσει ελέγχου για εκείνου που δεν έχουν δώσει κανένα σήμα ζωή, επισήμανε ο κύριο Πιτσιλή και πρόσθεσε ειδικά σε μεγάλε επιχειρήσει, δηλαδή σε επιχειρήσει με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, έχουμε ήδη δρομολογήσει τα πρώτα 30 πρόστιμα τον και των 20.000 ευρώ. Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επικοινωνεί τηλεφωνικά επίση με επιχειρήσει με μικρότερο τζίρο. Έχουμε κάνει, είπε ο διοικητή τη πάνω από 9.500 τηλεφωνήματα τι τελευταίε ημέρε και γύρω στου 4.500 ελέγχου στο πεδίο σε υπαίθριου χώρου και σε ταξί και περίπτερα που οι επιχειρήσει απέκτησαν υποχρέωση να έχουν POS από την 1η Απριλίου 2024. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί και από την πλευρά μα θα περάσουν από κόσκινο, ανέφερε ο κύριο Πιτσιλή και κατέληξε λέγοντα ότι γενικά όταν κάποιο δεν ευθύνεται για την συνθήκη στην οποία βρίσκεται, το λαμβάνουμε υπόψη μα και έχουμε εμπειρία να ξεχωρίσουμε ποιοι πράγματι αντιμετώπισαν ένα αντικειμενικό πρόβλημα και ποιοι όχι. Ιδιαίτερα χαμηλού τζίρου δηλώνουν στην εφορία μια σειρά από ελεύθερου επαγγελματίε, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα οποία προκύπτουν από τι φορολογικέ δηλώσει του 2023. Τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν με βάση τι περσινέ φορολογικέ δηλώσει είναι αποκαλυπτικά. Ο μέσο τζίρο των κομμωτηρίων είναι 15.156 ευρώ, ο μέσο τζίρο των ταξί 16.281 ευρώ, ενώ ο μέσο τζίρο των αρχιτεκτώνων 18.765 ευρώ. Αντίθετα, οι πολιτέ λαϊκών αγορών εμφανίζονται με μέσο τζίρο 32.544 ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από το μέσο τζίρο σε μια σειρά άλλων επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων κομμωτήρια, ταξί, αρχιτέκτονε, οδοντιάτροι και δικηγόροι. Από τα στοιχεία αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι οι χιλιάδε ελεύθεροι επαγγελματίε θα φορολογηθούν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα που θα υπολογίσει η εφορία και θα είναι προσυμπληρωμένο στι φετινέ Δηλώσεις που άρχισαν να υποβάλλονται από χθε αφού άνοιξε η σχετική πλατφόρμα τη ΑΔΕ. Το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Ελλάδα το 2023, ενώ οι Ελληνίδες και οι Έλληνες συγκαταλέγονται μεταξύ των Ευρωπαίων με προσόντα ανώτερα από τα απαιτούμενα για τις θέσεις απασχόλησής τους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό απασχόλησης των πολιτών στην Ένωση το 2023 κατέγραψε νέο υψηλό ρεκόρ με τους αυτοαπασχολούμενους ηλικία 20 έως 64 ετών να ξεπερνούν το 70%. 75% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό απασχόλησης το 2023 είναι το υψηλότερο που καταγράφηκε από την έναρξη καταγραφή στοιχείων το 2009 και σηματοδοτεί τρία συνεχή αίτη αύξησης μετά την πτώση της απασχόλησης το 72% το 2020 λόγω της πανδημίας. Κατέβασε ταχύτητα η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών το πρώτο τρίμηνο του 2024 με τον ρυθμό ανάπτυξής της να είναι χαμηλότερος από τις προσδοκίες των αναλυτών. Η Αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,6% το πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου επίδοση σαφώς χαμηλότερη από τις προσδοκίες των αναλυτών για ανάπτυξη 2,4%. Το προηγούμενο τρίμηνο η Αμερικανική οικονομία είχε τρέξει με ρυθμό 3,4% οικονομικών Τζάνετ Γιέλεν από την πλευρά της τόνισε ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να έχει πολύ καλή απόδοση και υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Σημαντική αύξηση στα περιστατικά απάτη στι συναλλαγέ με κάρτε πληρωμών καταγράφει για το 2023 η Τράπεζα τη Ελλάδο. Στην έκθεση για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποκαλύπτει ότι η αύξηση του αριθμού των συναλλαγών απάτη έφτασε το 43% σε σχέση με το 2020-2022, ενώ αντίστοιχα ο αριθμό των περιστατικών απάτη ω ποσοστό του συνολικού αριθμού των συναλλαγών, παρά το γεγονό ότι εξακολουθεί να διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο, αυξήθηκε και κατά 25% συγκριτικά με το 2022 και αντιστοιχεί σε μία συναλλαγή απάτης ανά 5,4 χιλιάδες συναλλαγές. Για ένα ανατριχιαστικό και αποκαλυπτικό επεισόδιο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σκάι, αναφερόμενο στο πρωτοφανέ επεισόδιο βία που σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλόρο και τον συνάδελφό του Βασίλη Γραμμένο. Επισήμανε δε ότι ο ναό τη Δημοκρατία δεν γίνεται να μετατρέπεται σε αρένα του μπόξ. Απαντώντα για τα εκλογικά διλήμματα που επιστρατεύει εν ευρωεκλογών, ο Πρωθυπουργό τόνισε πω η κυβέρνηση σήκων ή το Γάντι όταν τα άλλα κόμματα μετατρέπουν τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε πολύ συλλεκτικό το ευρωψηφοδέλκιο της Νέας Δημοκρατίας και επέμεινε ότι θέλει το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, θέτοντας ως πύχη των επικείμνων ευρωεκλογών το ποσοστό που απέσπασε η το Γάντι όταν τα άλλα κόμματα μετατρέπουν τις ευρωεκλογέ σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκη χαρακτήρισε πολύ συλλεκτικό το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και επέμεινε ότι θέλει το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, θέτοντα ω πύχη των επικείμενων ευρωεκλογών το ποσοστό που απέσπασε η Νέα Δημοκρατία στι προηγούμενε ευρωεκλογέ. Σε ό,τι αφορά στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Πρωθυπουργό σημείωσε γυρνώντα το χρόνο πίσω, κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είχαν Γίνει διαφορετικά. Ιδιαίτερα στο πεδίο τη επικοινωνία, καθώ επιτρέψαμε τη διάδοση θεωριών συνωμοσία. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν υπάρχει μπάζωμα, αλλά αυτό θα το πει και η Δικαιοσύνη. Η Κεντρική Τράπεζα τη Τουρκία διατηρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 50% όπω αναμενόταν, επικαλούμενη την μεγάλη σύσφυξη των χρηματοπιστωτικών συνθήκων από την τελευταία αύξησή του και δεσμεύτηκε και πάλι να αυστηροποιήσει περισσότερο την πολιτική τη, αν χρειαστεί, στο πλαίσιο τη εξτρατείας τη για τη μείωση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αναλυτέ δήλωσαν ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει πιθανότατα τερματίσει τον επιθετικό σχεδόν ετήσιο κύκλο σύσφυξη. Η Χαμά επανέλαβε την της από το Ισραήλ, να τερμα... την απέτησή τη από το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα ω απαραίτητη προπόθεση για την επίτευξη τη οποιασδήποτε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί με τον Σάμια Μπουζούκρι, ανώτατο αξιωματούχο τη τρομοκρατική οργάνωση, να δηλώνει στο Reuters ότι η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προ την Χαμά δεν έχει καμία αξία. Υπενθυμίζεται πω νωρίτερα μία ομάδα 18 χωρών κάλεσε τη Χαμά να απελευθερώσει αμέσω του ομήρου που κρατάει από την επίθεση τη 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και να αποδεχτεί την συμφωνία κατάπαυση του πυρό που βρίσκεται στο τραπέζι. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 4. Μείνετε στην τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Ακολουθεί ο Φίλιππος Φιλιπακόπουλο με την εκπομπή On Politics. Από όλου εμά, καλό σα μεσημέρι.